Από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, η παραμυθούπολη του Δήμου Νέστου έχει ανοίξει τις πύλες της για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους. Καθημερινά έχει διαφορετικές δράσεις και εκδηλώσεις, ενώ για όλα αυτά μιλάει στο ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Νέστου, κ. Σάβας Μιχαηλίδης. Ναι, είναι γεγονός ότι η παραμυθούπολη έχει πετύχει το στόχο να δώσει δηλαδή αισιοδοξία, να εκπέμψει θα ήταν καλύτερα αισιοδοξία, να δώσει τη δυνατότητα σε όλους μικρούς και μεγάλους να νιώσουν καλύτερα με το μήνυμα των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει αρκετή δουλειά, η οποία ανταμείβεται με την παρουσία πολλών κατοίκων, αλλά παράλληλα και επισκεπτών που έρχονται, αφού οι εκδηλώσεις μας έχουν διάρκεια όλη την ημέρα, κυρίως σε απογευματινές ώρες όμως, όπου δραστηριοποιούνται και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου με διάφορα δρόμενα, και κατόπιν έχουμε στις 7 με 9 πάντοτε μία συναυλία σε μια πολύ ωραία σκηνή που θα έλεγα μπορούν να τη ζηλέψουν ακόμη και σκηνές που λειτουργούν μόνιμα ή δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αυτά τα όμορφα εφέ με τα φωτιστικά κτλ. Από εκεί και πέρα βέβαια, το τρενάκι που είναι δωρεάν για τα σχολεία που επισκέπτονται, όπως και το καρουζέλ, αλλά και άλλα δρόμενα, νομίζω ότι καλύπτουν απόλυτα αυτό που ζητάει σήμερα και τα μικρά παιδιά και οι γονείς που θέλουν να περάσουν λίγο ξένιαστα. Ένα περιβάλλον όμορφο όπου προσφέρονται από επαγγελματίες όχι μόνο της πόλης μας και άλλους που ήρθαν στην περιοχή για το σκοπό αυτό για 30 περίπου μέρες, προσφέρονται διάφορα εδέσματα. Νομίζω ότι το κρασόμελο, όπως λέγεται, είναι το αναβαθμισμένο προϊόν της περιοχής αυτή τη στιγμή με μεγάλη ζήτηση, και το ρακόμελο επίσης, και βεβαίως νομίζω ότι δημιουργούμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων που τα Χριστούγεννα είναι και λίγο αναβαθμισμένα.